Στο 3,1 που παρουσιάζει μένωση του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας φαίνονται τα όργανα Α μέχρι Z. Με βάση το σχήμα 3,1 να ονομάσεται το μέρος του αναπαραγωγικού συστήματος δίνοντας και το γράμμα Α μέχρι Z και το όνομα στο οποίο 1, πάμε λοιπόν να δούμε εδώ το πρώτο, εισέρχεται το πέος κατά τη σεξουαλική επαφή για την αναπαραγωγή. Μάλιστα. Και είναι φυσικά εδώ το Β, όπου εδώ είναι ο κόλπος. Άρα θα γράψουμε Β, κόλπος, γιατί μας ζήτησε να δώσουμε και το γράμμα αλλά και το όνομα. Πάμε τώρα στο δεύτερο, το οποίο μας ζητάει πού εμφυτεύεται το έμβριο. Το έμβριο εμφυτεύεται στη μήτρα, η οποία μήτρα είναι εδώ το δέλτα. Άρα γράφουμε και το γράμμα, δέλτα και μήτρα. Φυσικά θα μπορούσατε να γράψετε ότι είναι και ενδομήτριο. Πάμε τώρα στην ερώτηση Β. Στο σχήμα 3,2 παρουσιάζεται η στιγμή της γονιμοποίησης ενός οκύτταρου β' τάξης, στο οποίο παρουσιάζονται μόνο 3 από τα 23 χρωματοσώματα σε κάποιο στάδιο μείωσης. Να αναφέρετε τα στάδια της μείωσης που ακολουθούν, ώστε να συμπληρωθεί η μειωτική διαίρεση για το σχηματισμό του αρίου και τον αποχωρισμό του δεύτερου πολικού σωματίου. Όπως είδαμε μέσα από τα βίντεο μας, το οκύτταρο β τάξης δεν συμπληρώνει την δεύτερη μειωτική διαίρεση και σταματάει στη μετάφαση 2. Άρα, για να ολοκληρωθεί η μειωτική διαίρεση, πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάφαση 2 και η τελόφαση 2. Αυτή η δεύτερη μειωτική διαίρεση, είπαμε ότι συμπληρώνεται μόνο όταν έλθει σε επαφή με το σπερματοζωάρι. Πάμε τώρα στο γάμμα, το οποίο λέει το σπέρμα αποτελείται από σπερματοζωάρια και εκκρήματα. Δύο από τους αδένες που εμπλουτίζουν το σπέρμα με εκκρήματα είναι ο προστάτης αδένας και οι αδένες Cowper. Να αναφέρετε ένα ρόλο του εκκρήματος που παράγεται από τον κάθε αδένα. Μάλιστα. Πάμε πρώτα εδώ στον προστάτη. Και για τον προστάτη μπορούμε να γράψουμε ότι εμπλουτίζει το σπέρμα με θρεπτικά υλικά ή ότι δίνει αντιπυκτικά ένζυμα τα οποία ρευστοποιούν το σπέρμα μετά την εξπερμάτωση. Ενώ για τους αδένες Cowper θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι εξουδετερώνουν όξινα υπολείμματα των ούρων.